ο στόχος του σωματείου, ενός παραδοσιακού σωματείου στο γυναικείο handball, είναι να προσελκύσουμε νέα παιδιά και μέσα από αυτό, από παιχνίδια, μέσα από το οργανωμένο μετά παιχνίδι σε πιο μεγάλες ηλικίες, να αναδείξουμε κάποιες καλές αθλήτριες και όποια μπορεί να ξεχωρίσει, το κάνει. Ήδη εδώ και 7 χρόνια έχουμε οργανώσει τις ακαδημίες. Ίσως είμαστε η μοναδική ομάδα, για να μην πω με βεβαιότητα ότι είμαστε, που καλλιεργεί όλα τα γυναικεία τμήματα. Έχουμε όλη την πυραμίδα στις μικρές ηλικίες, από μίνι, παγκορασίδες Β, παγκορασίδες Α, κορασίδες, νεάνιδες, στελεχωμένα με πολλά παιδιά που θέλουν να γνωρίσουν το handball. Βέβαια, μεγάλη βοήθεια είναι η γυναικεία μας ομάδα, που είναι μεγάλος, να το πω έτσι, κράχτης για να έρθουν τα καινούργια παιδιά στον αθλητισμό. Διαχρονικά η νέα αιωνία στα ηλικιακά θα δείτε ότι είναι πάντα πρωταγωνιστή. Αυτός δεν είναι αυτός ο σκοπός βέβαια, αλλά μέσα από τη σκληρή δουλειά βγαίνει και αυτός σαν στόχο. Επειδή λοιπόν γίνεται πολλή κουβέντα σχετικά με το αν οι γονείς αφήνουν τα κορίτσια να πάνε σε αθλήματα που έχει επαφή κτλ. Εδώ, από την ώρα που ο σύλλογος προσφέρει επιτυχίες στο υψηλότερο επίπεδο, είναι ένα δέλεαρ αυτό να έρθουν τα κορίτσια να ζήσουν και αυτά μεγάλες στιγμές. Δεν έχει να κάνει με στερεότυπα που έχουν οι γονείς, απλά προσπαθούν να βρουν στα κορίτσια τους σωστές κατευθύνσεις. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Και μέσα από τη βοήθεια της τηλεόρασης και ιδιαίτερα του ίντερνετ και του Sport Hero, γίνεται το handball πιο γνωστό στην ελληνική οικογένεια. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, δηλαδή πολλοί γονείς έρχονται και δεν γνωρίζουν. Φανταστείτε, υπάρχει εδώ πέρα η νέα αιωνία, εκπροσωπείται, ο μόνος σύλλογος που εκπροσωπεί τη νέα αιωνία στην Ευρώπη είναι το γυναικείο handball. Παίξαμε πριν 3 εβδομάδες ευρωπαϊκό παιχνίδι, είχε γεμίσει το γήπεδο, είχε γεμίσει από παιδιά, από αθλήτριες. Είναι ένα μεγάλο δέλεαρ για την πόλη αυτό να εκπροσωπείται από μια τόσο καλή ομάδα. Ασχέτως αποτελεσματός, ιδίως στα ηλικιακά που αναφερόμαστε, το πρώτο, όπως σας προείπα, είναι να στελεχώσουμε όλα που το έχουμε κάνει ήδη, όλα τα ηλικιακά τμήματα με πολλά παιδιά να γνωρίσουν το handball και όσα από αυτά μπορούν να ξεχωρίσουν και να γίνουν κάτι καλύτερο, γίνονται. Αλλά στόχος μας είναι να βάλουμε τον κόσμο, τον νεαρό κόσμο στον αθλητισμό και δει στο handball. Πόσο σημαντικό είναι για αυτά τα κορίτσια που βλέπω από 13 χρονών μέχρι 16-17 νεαρές κοπέλες να είναι παρέα σε αθλητικό περιβάλλον, να μαθαίνουν να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες, εντολές, να μην απαντάνε, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για γυναίκες, ναι, και να βλέπουν ότι αυτό κάπου τους οδηγεί, ότι φέρνει αποτέλεσμα, ότι δεν είναι απλά θέμα κόντρας, είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν. Είχα την τύχη να ξεκινήσω ένα τμήμα από μίνι, να έχουμε πάει σε πανελλήνια τουρνά, να έχουμε γυρίσει γενικότερα όλη την Ελλάδα και τώρα μέσα από αυτό το μίνι έχουν πάει κορίτσια στη γυναική ομάδα και για μένα είναι πολύ έτσι ευχάριστο αυτό να βλέπω κορίτσια που έχουμε μεγαλώσει σχεδόν μαζί να προσφέρουν και στο γυναικείο τμήμα. Είναι αυτό που προσδοκούμε σαν σύλλογος από τα ηλικιακά τμήματα, να στελεχώσουν τη γυναική ομάδα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε ένα σύλλογο. Και στατιστικά αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, από τα φυτόρια, φανταστείτε, ένα από τις 20, από τους 20 αθλητές, να σας πω, αν 3 ή 4 καταφέρουν και μπουν στο αντίστοιχο αντρικό τμήμα ή στο γυναικείο, θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε στόχος μας αυτός είναι βασικός. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, σας το ξαναλέω. Στα ηλικιακά ιδιαίτερα είναι να τα στελεχώσουμε, να γνωρίσουν τον αθλητισμό μέσω του handball και ιδιαίτερα στη νέα αιωνία που ο σύλλογός μας εκπροσωπεί όλη την πόλη μας.